Με τον Παύλο είμαστε βιολογικά αδέρφια. Πώς γίνεται? Γίνεται. Είναι μια φοβερή σύμπτωση, αλλά είναι αλήθεια. Και εσύ πώς το ξέρεις? Έκανα τεστ DNA, πήρα κρυφά από τον Παύλο ένα δείγμα. Γιατί? Πώς σου ήρθε να κάνεις τεστ DNA? Θυμάσαι που σου είχα πει για εκείνη την ανάμνηση που είχα μια γυναίκα που μου δίνει ένα καρουζέλ? Ναι, αλλά είχαμε πει πως μάλλον ήταν της φαντασίας σου. Ναι, αυτό είχαμε πει, αλλά τελικά αυτή η ανάμνηση ήταν εντελώς αληθινή. Και εγώ όταν είδα τη φωτογραφία έπαθα σοκ. Προφανώς αυτό το δίχρονο αγοράκι που μας έλεγε ο δικηγόρος ήμουν εγώ. Αλλά δεν κράτησαν τον έναν και άφησαν τον άλλον. Ο Παύλος ήταν ο τυχερός της υπόθεσης. Βρήκε μια οικογένεια να τον υιοθετήσει. Και όταν έχασε και τους θετούς του γονείς, επέστρεψε πάλι δίπλα μου. Να μεγαλώνουμε μαζί όλα αυτά τα χρόνια, χωρίς να ξέρουμε καν ότι είμαστε αδέρφια. Το πιστεύω. Τα αγόρια μου, που τα μεγάλωσαν σαν παιδιά μου, σαν μια μικρή οικογένεια, και είναι όντως αδέρφια. Αγόρι μου. Ο Παύλος τι είπε, πώς το πήρε? Δεν το έχω πει ακόμα στον Παύλο. Τι κάθισε, πάμε να το πούμε. Όχι, περίμενε Κατερίνα. Θα το πω κάποια στιγμή, αλλά δεν ξέρω ακόμα πότε. Τι εννοείς, δεν ξέρεις πότε?